στις 5 Ιουνίου. Ο ένας και μοναδικός, ο κιθαρίστας των Flames, Chris Doukas, καλεσμένος στην εκπομπή του Χρήστου Δούκα. Στις 10 η ώρα, μόνο στο Covid-19 Radio. Flames. I am the Lord of Darkness. I call the Chalice of the Shadows. Sunlight is my destroyer. Πολύ γνώριμο για μένα όλο αυτό, μιας και που το έζησα ακριβώς όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι λοιπόν το πάρτι μας, έτσι ξεκινάει σήμερα η σημερινή μας εκπομπή με τέτοια διάθεση. Και ανεβασμένη βέβαια, γιατί εδώ μιλάμε για Flames, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα προσκυνήσουμε σε αυτούς τους θρύλους πραγματικά της ελληνικής σκηνής. Πόσο μάλλον όταν σήμερα έχουμε την τιμή να συνομιλούμε για όλους εσάς με τον Chris Kirk, βασικό ιδρυτή και κιθαρίστα των μεγάλων Flames. Ένα αφιέρωμα κόσμημα, όπως και να έχει, γενικότερα για τα RGNA, για το ραδιόφωνο. Ένα
αφιέρωμα σήμερα, μια εκπομπή όντως κόσμημα για τους Flames. Όλοι εσείς βέβαια είστε συντονισμένοι στο COVID-19 Radio. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, τέλεια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή κοντά μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον προηγούμενο, τον συμπαραγωγό, τον Χρήστο, τον Μαραγκόζη, γιατί σήμερα είχε ένα εξαιρετικό μάλλον πέρασμα, θα λέγαμε, από αμερικάνικη μαύρη μουσική, δεν ξέρω, ίσως εν όψη των ημερών. Τέλος πάντων, πολύ επίκαιρος θα έλεγα, μια φοβερή εκπομπή. Και βέβαια αυτή τη στιγμή ακούτε εμένα, ακούτε τον Χρήστο τον Δούκα στην Zion's Extreme Mix εκπομπή του, όπου σήμερα έχουμε, όπως είπαμε, ένα αφιέρωμα στους Flames και θα συνομιλήσουμε ζωντανά εδώ για όλους εσάς, μόνο στο COVID-19 Radio, με τον Chris Kirk. Εσείς είστε ήδη πάρα πολύ συντονισμένοι, χαίρομαι γι' αυτό, οπότε θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Σφαγή, μα και τι live αυτό ρε παιδί μου, αυτό το EP, το Live in the Slaughterhouse του 87, καλά θα το δείτε και αυτό, έχω ειδική ερώτηση για αυτό το EP, γιατί εμένα προσωπικά και με σημάδεψε και τέλος πάντων ήταν στα αρχικά μου βήματα γνωριμίας με τους Flames. Να πω βέβαια ότι πιο μπροστά είχε πέσει στα χέρια μου ένα Merciless Slaughter, τότε βινήλιο, το οποίο θυμάμαι το είχε ο κουμπάρος μου, ο Σάββας ο Μανουλούκος, εκεί πέρα το είχα δει, εκεί ήταν η πρώτη γνωριμία. Και βέβαια μετέπειτα ήρθε σε κάποια φάση, εμείς τους ξέραμε τους Flames ως thrash μπάντα, βλέπαμε βέβαια και σαπορταρίσματα μεγάλα και ωραίες συναυλίες και τα λοιπά, ακούγαμε. Οπότε κάπου εκεί το 88-89 είχαμε φτιάξει την μπάντα τότε, τους Χόκους. Πιτσιρικάς εγώ, τρελαμένος μέχρι σήμερα τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Είχα συναντήσει έναν φαντάρο εδώ πέρα, έναν φανταράκο, ο οποίος τότε φορούσε μπλούζα Flames, κυρίες και κύριοι. Και φορούσε μπλούζα Flames, Samoon the Dead, που είναι, τι να λέμε, είναι η κορονίδα, είναι η επιτομή, θα λέγαμε, των Flames. Οπότε, όταν την είδα εκείνη την μπλούζα, θρασής λίγο, πιτσιρικάς, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, πήγα και του μίλησα και γίναμε πολύ καλή φίλη με εκείνον τον φαντάρο, σε τέτοιο σημείο που όταν έφυγε από την Αλεξανδρούπολη με μετάθεση, την μπλούζα αυτή των Flames, την Samoon the Dead, μου την έδωσε και μου την έκανε δώρο. Με αυτήν την μπλούζα λοιπόν, την Samoon the Dead, γίνανε οι πιο επικές φωτογραφίσεις τότε για τους Χόκους, φορώντας την. Σήμερα, τιμώντας ακριβώς εκείνα εκεί πέρα τα χρόνια, μετά από 30 χρόνια θα λέγαμε, φοβερό έτσι, φορά πάλι την ίδια μπλούζα, εδώ πέρα, άμα παρατηρήσετε και άμα δείτε, φαίνεται ήδη τώρα, κάποιοι βλέπουν στο Facebook, φοράω την ίδια μπλούζα, και έχω και την τιμή σήμερα να συνομιλώ με τον Chris Kirk. Πάμε όμως να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία των Flames. Θα το πιάσουμε βήμα-βήμα, έτσι όπως ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο τους άλμπουμ, μιλάμε για το Made in Hell 1985. Επίτηδες ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι, μιλάμε για το ομώνυμο, το Flames. Έχει τη σημειολογία του. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, τώρα δεν ξέρω πώς είναι η φωνή, εύχομαι να είναι καλύτερα τα πράγματα και να μην έχουμε κάποια προβληματάκια, προσπαθώ λίγο ότι πειράζω, το θέμα είναι να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να περάσουμε όλοι καλά. Ένα από τα τραγούδια τέλος πάντων τα οποία και ο ίδιος ο Chris που μιλήσαμε τέλος πάντων τις προηγούμενες ημέρες, ένα από τα τραγούδια τα οποία ξεχωρίζει τον Flames είναι το Legend.
Ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο βρίσκεται στο δεύτερο άλμπουμ τους του 1986 στο Merciless Slaughter. Πάμε να το ακούσουμε και μάλιστα για να είμαι ειλικρινής θα αφήσω και το Legend το 2 καπάκι, είναι από το Summon the Dead. Έτσι γιατί έχω την εντύπωση ότι επίτηδες γραφτήκαν αυτά τα δύο μαζί. Βέβαια θα μας τα λύσει όλα αυτά και ο ίδιος ο Χρήστος σε λίγο. Πάμε λοιπόν Legend. Λοιπόν, κοντεύουμε σιγά σιγά να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και κάπου εδώ είναι η ώρα για να μιλήσουμε ζωντανά με τον Chris Kirk των Flames. Πάμε τώρα λίγο να δούμε, θα μιλήσουμε τελικώς με τον Chris. Για πάμε. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, εδώ είμαι, σ' ακούω. Ω, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι ο Chris Kirk των Flames. Μεγάλη μας χαρά και τιμή, λοιπόν, που έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί σου. Καταρχάς, πού σε βρίσκουμε? Με βρίσκεις απομονωμένο σπίτι μου, Αθήνα. Α, μάλιστα. Επειδή ξέρουμε λίγο πολύ ότι η ιστορία σας είναι λίγο μεταξύ Αθήνας και Μόναχου, γι' αυτό... Λέω τώρα αυτή την περίοδο είστε εδώ, έτσι. Εγκλωβίστηκα εγώ εδώ, δεν μπορώ να το πω και έτσι. Ο αδερφός που μου φοράει είναι, μας ακούει πιστεύω όλη τη στιγμή από το Μόναχο. Μάλιστα, μάλιστα, ωραία, καλό και αυτό. Άρα ακούει και ο αδερφός. Ναι, σήμερα είναι, όντως είναι μια μεγάλη μέρα και για μας, αλλά σίγουρα και για σας, γιατί εδώ πέρα σήμερα κάνουμε την γιορτή, κάνουμε ένα αφιέρωμα σε εσάς, στους Flames, σε όλα αυτά που έχετε προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στην ελληνική σκηνή. Όλοι ξέρουμε το τι ακριβώς είναι οι Flames και τι σημαίνουν για την ελληνική ακραία σκηνή, θα λέγαμε. Χρήστο, συγγνώμη κιόλας, θέλεις να σε αποκαλώ Χρήστο, Chris, δεν έχεις κάποιο θέμα, φαντάζομαι. Χρήστο, εννοείται. Ωραία, Χρήστο. Λοιπόν, και να δώσω και ένα χαιρετισμό και στο σταθμό σου και όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, ναι. Αυτή τη στιγμή, Χρήστο, όντως είναι η αλήθεια ότι μας ακούει πάρα πολύς κόσμος και είναι καλό αυτό γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία κουβέντα και να μάθουμε πράγματα τα οποία είναι λίγο θολά, τέλος πάντων, δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει στο κεφάλι μας. Εγώ προσωπικά, βέβαια, δηλώνω φαν από πολύ νεαρή ηλικία. Ωραίος. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο, πάμε λίγο να δούμε όσον αφορά την αρχή. Όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι οι Flames ξεκινήσανε το 1984 από δύο αδέλφια. Θέλω να μου πεις, πιο μπροστά σίγουρα δεν είχαμε κάτι άλλο, έτσι? Κοίταξε, στο χώρο αυτό όπως εξελιχθήκαμε στο metal, thrash και αυτά, όχι. Όχι. Μουσικά όμως είχαμε παίξει σαν Flames, άσχετο βέβαια αυτό, σαν cover band σε αμερικάνικη βάση, όταν στην Γλυφάδα πήγαν μπαράκια που παίζαμε διακοπές και αυτά. Είχαμε χρησιμοποιήσει και το όνομα Flames και παίζαμε κάποια τραγούδια που μετά θα γράψαμε στο πρώτο δίσκο. Στην πορεία βέβαια η μπάντα οργανώθηκε διαφορετικά και στο ύφος και στο στυλ και ανεπερίσαμε το. Όμως είναι σωστό, το 84 αρχίσαμε. Πώς το δέσατε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, και σας βγήκε το να παίξετε εκείνη την εποχή, γιατί είναι πολύ πρωτοποριακό, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα, ότι το 1984, το 85 τέλος πάντων, για να πεις ότι θα βγάλεις άλμπουμ thrash, είναι λίγο μεγάλη ιστορία για εκείνη την εποχή, έχω την εντύπωση. Και πώς η FM Records σας υπέγραψε, δηλαδή, για πες μας λίγο. Κοίτα, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν προοδευτική. Εκεί πρέπει να καταλάβεις ότι ζούσαμε παράλληλα με το thrash σε real time. Αυτό που γραφόταν, δηλαδή η Metallica,
οι Slayer ήταν παράλληλα και ανεβαίνανε και αυτοί ταυτόχρονα. Και άμα παρακολουθούσε αυτή τη σκηνή, ήσουν επίκαιρο. Κατάλαβα. Φοβερό. Φοβερό. Είναι το φοβερό, γιατί ξέρουμε ότι υπήρχε, υπήρχε μεγάλο κενό επικοινωνίας τότε για να μας... Αντιλογραφούσαμε με τις μπάντες με γραμματόσημα και γράμματα. Ναι. Το Thrash τότε παγκοσμίως δεν ήταν αυτό το εμπορικό που έγινε απότομα εμπορικό μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή οι μπάντες που μετά ήταν μεγάλα ονόματα, 83-84 ήταν πολύ απλοί. Και underground, ναι, ναι. Ήταν μεταξύ underground... πολύ κόσμο. Κοίτα, εμείς το βγάλαμε τον πρώτο χρόνο σχεδόν, 2 δίσκους. Ο δεύτερος, ο Μέσης Λεσλότερ, ήταν πιο άγριος λίγο. Ναι. Όμως, επειδή εμείς είχαμε και μια επαφή με τη Γερμανία, βλέπαμε και τη γερμανική σκηνή πως ανέβαινε. Το 86-87 που γράφαμε το Some of the Dead, είχαμε κατασταλάξει ακριβώς τι ήχο θα έχουμε και τι στυλ θα παίξουμε. Ναι. Παρότι η Ελλάδα ήταν ακόμα και για πολλά χρόνια μετά το 87 κάτι από εχθρικό ως ενοχλητικό, ναι. Γιατί αυτό είχε ανέβει απότομα πάρα πολύ. Δηλαδή στη Γερμανία ήταν κανόνες να βγούνται οι creators, όταν και όλα αυτά τα group. Ήταν εθνικές μπάντες πλέον. Βέβαια. Άργησε. Και είχαμε αυτό το μανίκι να τραβάμε εμείς πάντα να κάνουμε πρώτη πράγματα. Ναι. Ας πούμε, έπρεπε να κλείσουμε την αυλία σε χώρους που δεν υπήρχαν. Αναγκαστήκαμε και μπήκαμε όμως σε χώρους που δεν βάζανε το μέταλ. Ας πούμε, η αυτοκίνηση το κλάδι 22, το 86. Ήταν άλλο να το κλείσει για thrash metal στην αυλία. Αυτό είναι το φοβερό με εσάς, ότι κάνατε πολλές πρωτιές βασικά. Πολλές. Βασικά δεν υπήρχε... Δεν υπήρχε άλλη μπάντα θράσ εκείνη τη στιγμή. Όντως, υπήρχαν βέβαια οπωσδήποτε ένας κύκλος και άλλες μπάντες που προχωρούσαν. Αλλά για να πάρεις πρωτοβουλία έτσι με δισκογραφία, με περιοδία και αυτά δεν υπήρχαν και πολλοί. Πες μου λίγο, αυτό το πλασάρισμα εκεί με στα ευρωπαϊκά σαλόνια με Babylon Records, με την άλλη τη γερμανική, με Magic Music. Ναι. Πώς έγιναν όλα αυτά, πώς τα καταφέρατε για εκείνη την εποχή, φοβερό. Και μετά, το Some of the Dead με την Black Dragon. Αυτά, να σου διευκρινίσω αυτό. Πάμε. Τα πρώτα που βγάλει η FM, τα υπογράψα μετά συμβόλαιο για εκτός Ελλάδας με τις εταιρείες που είπες, Μάτλε και Babylon. Ωραία. Όμως το Some of the Dead... Μετά το πήρε η Black Dragon η γαλλική και έκανε παγκόσμια κυκλοφορία. Αυτό το 88-89. Αυτό ήταν που απογείωσε την μπάντα, δηλαδή μπήκε με διανομές SPV γερμανική, μπήκε με εταιρείες διανομών μεγάλες και έγινε πολύ γνωστό. Ναι. Βασικά η Ελλάδα έπαθηκε από επικοινωνία, δηλαδή στο εξωτερικό ήταν πολύ πιο εύκολα. Πάντα το είχαμε αυτό. Πες μου λίγο όσον αφορά εκείνες τις θρυλικές συναυλίες σας με τεράστια, με ονόματα, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ, τα σαπορταρίσματα με Motorhead, ξέρω εγώ, με... τι άλλο είχα, ναι, Distraction, ξέρω εγώ, Creator. Με Motorhead ήταν στο Sporting την πρώτη φορά που ήρθανε. Φοβερό. Το 88. Ήταν τρεις βραδιές. Συνέπεσε με την κυκλοφορία του Some of the Dead αυτό. Τα άλλα γκρουπ τα γερμανικά είχαν επαφή από την αρχή με Creator, ας πούμε. Ήταν σε μια εταιρεία, την Τρακάρα αυτή, management. Και θυμάμαι στην Ελλάδα δεν είχε γίνει θράς στην αυλία. Η Motorhead δεν ήταν θράς μπάντα. Όντως. Και το κοινό του Motorhead δεν ήταν το κοινό το δικό μας. Εμείς ήμασταν πολύ πιο άγριοι εκεί πέρα και είχαμε πρόβλημα να σταθούμε σκηνή. Ο κόσμος ήταν πιο rock and roll το Motorhead στην Ελλάδα τότε, το 8. Βέβαια. Λογικό. Και αυτό με έκανε και πείσμασταν τότε. Και πήγα στην Γερμανία τον Αύγουστο, θυμάμαι το 88. Συνάντησα το management των Σόντων. Τους είδα και σε ένα live εκεί πέρα στο Erlangen και συμφωνήσαμε να κλείσουμε μια συναυλία στην Αθήνα. Το είχα δώσει και διαφημιστικά, είχε βγει και στο Metal Hammer τον Αύγουστο του 88, η οποία συναυλία έγινε τον Δεκέμβρη του 88 τελικά. Και ήταν η πρώτη για μένα δράση συναυλία
που είχαμε και την τιμή να παίξουμε στο Ρόδον τότε με τους Σόντον. Την οποία τελικά την διοργάνωσε ο Νίκος, ο Λόρις. Ο Λόρις, Μαλακάς, οπότε και αυτό στην αρχή. Όλοι τότε ήμασταν στην αρχή, ναι. Το θεωρώ ορόσημο. Αυτό ήταν η πρώτη θράση ναυλία που έγινε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, εντάξει. Μετά, η γερμανική εταιρεία έφερε και τους Running Wild που παίξαμε, έφερε τους Creator. Ναι. Εμείς στην περίοδο, θυμάμαι, είχαμε μια συναυλία κλίση στο Θεσσαλονίκη, στο Ελίσποντο. Στον Ελίσποντο, πολύ ξύλο. Ναι, πω. Το 89. Ήταν ένα sold out, ήταν πολύ μεγάλη συναυλία. Και είχαμε φέρει μαζί μας και τον Νίκο Δολόρη που κανόνισε ως Creator για Αθήνα. Και όταν είδε τον κόσμο που όλα αυτά, λέει θα το κάνουμε και Θεσσαλονίκη. Και έκλεισε επί τόπου το χώρο και έφερε ως Creator και στη Θεσσαλονίκη που πέρασαμε μετά, το Μάρτιο του 89. Τι ωραίες εποχές, τι ωραία πράγματα. Ναι, ήταν εμπειρίες, ήταν δυνατές εμπειρίες και ήθελε πολύ ενέργεια όμως και κάπου έπρεπε να αποφασίσεις αν θα είναι κάτι επαγγελματικό που θα ακολουθήσεις full time ή θα μπουν πόσο θα τρέξεις και πόσο θα πάρεις ανάσες. Κατάλαβα. Να σου ρωτήσω λίγο, γιατί έχετε μια ιδιαιτερότητα σαν μπάντα. Συνεργάζεται μαζί σε αυτή την μπάντα δύο αδέρφια. Ξέρεις ότι αυτό ιδιαίτερα στην ελληνική σκηνή συναντάται. Έτσι, έχουμε περιπτώσεις, Rotting Christ, ναι. Septic Flesh, από εδώ έχουμε εμείς τους Αλεξανδροπολίτες του Sync. Άρα, πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον αδερφό σου μαζί σε μια μπάντα, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Για πες μας λίγο. Θα προτιμούσα ο αδερφός μου να ήταν drummer. πιο βολικό, ναι. Ο οποίος ο Άντι είναι drummer, αλλά όχι στο thrash. Έχει κάνει και δουλειές σαν drummer, αλλά δεν ασχολήθηκε να φτάσει. Είναι δύσκολο να φτάσει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ εξαιρετικό. Θέλει αντοχές. Ναι, είναι πιο βολικό. Ας πούμε και τους Σεπούλ τώρα. Ένας παίζει τύπα, ένα άλλος γράφει την κιθάρα, τελειώσανε. Δεν θέλει τέλος. Α, μπράβο. Τι καλά, σώθηκες. Ναι. Από το 80 μέχρι τώρα στην τεχνολογία των ηχογραφήσεων, αυτά τα δύο είναι τύμπανα και κιθάρα, έτσι, ακόμα και τώρα με τα ηλεκτρονικά, έτσι, αυτό χρειάζεται. Έτσι ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι, ο Ανδρέας ήταν από την αρχή δίπλα μου, είχαμε άλλο μπασίστα στον πρώτο δίσκο, ήταν μικρό. Τον Νάιτζελ τον είχατε στις κιθάρες τότε, στον πρώτο άλμπουμ. Ναι, ήταν τραγούδα γιολάκης. Ήταν στην αρχή της που αρχίσαμε δηλαδή να κάπως πιο οργανωμένα και είπαμε θα χαράψουμε, θα κάνουμε κάτι πέραν τον cover και okay, του χαβάλε. Και τραγούδησε μέσα σαν τα χρόνια, βγάλαμε όπως είπα δύο δίσκους εκείνη την περίοδο με την FM. Το Betting Hill και το Merciless Slaughter. Για πάμε. Ήταν τραγουδιστής και κιθαρίστας και στην πορεία συνέχισε με σόλο καριέρα. Εντάξει, νομίζω μπορείς και το θράσεις να μην το ακραίο, να ήταν στα σχέδιά του. Εμείς συνεχίσαμε με το τον Άγγελ. Θυμάμαι, έκανε και ο Νάγγελ Νάιτζερ Φόξ έκανε, βέβαια, και το δικό του προσωπικό έκανε και Θάνατος νομίζω τότε έπαιξε. Κοίτα, είναι βασικό όταν γίνεται μια σκηνή να δημιουργούνται πολλοί πυρήνες, πολλοί, για να βοηθηθεί. Έπρεπε να υπάρχουν πολλές μπάντες. Αυτό είναι καλό. Καλό είναι, ναι. Και δυστυχώς δεν έγινε. Υπήρξαν μεν. Ήθελε κι άλλους. Ήθελε κι άλλους. Ναι. Αλλά όχι, δεν κάνανε όμως κάτι το βήμα παραπέρα. Μένανε στο στούντιο, δηλαδή σε ένα επίπεδο που δεν προχωράγανε για να φανούνε. Ναι, κατάλαβα. Έπρεπε αυτό που έγινε τότε με το, να γίνουν κι άλλες, πώς να πω, όχι επαγγελματικές, γιατί είναι λίγο βαριά η λέξη. Να κάνουμε σοβαρές σκηνές. Και άμα πήγαν πολλές, θα φτιαγνόταν και ακόμα σκηνή. Καλύτερα. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Γι' αυτό και φύγανε μετά το 90 και άλλες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μπάντες που όντως δουλεύουν και επαγγελματικά και έχουν κάνει όνομα. Έπρεπε όμως να πατήσουν, να πάνε σε μια βάση που δεν έγινε στην Ελλάδα τόσο πλατιά όσο έγινε στα άλλα κράτη, ας πούμε. Θα μου πεις, είμαστε και μικρή χώρα, τέλος πάντων. Ναι. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Όσον αφορά, θέλω να μου πεις λίγο την ιστορία όσον αφορά το No Man Illy Morse album.
έχουμε διαπιστώσει όλοι, ρε παιδί μου, ότι ο ήχος είναι κάπως λίγο περίεργος. Όντως, αυτό το πράγμα πιθανόν να ηχογραφήθηκε για μία άλλη δουλειά ή δεν ξέρω. Για πες μας λίγο, τι ακριβώς γίνεται με αυτό το άλμπουμ. Κοίτα, δεν το θεωρώ άλμπουμ και στο site το έχουν κάτι σαν demo. Και μία και το ανέφερες, ηχογραφήθηκε από Flames, από τον... το line από το Flames, γιατί έχει μπει μια φωτογραφία πολύ μετέπειτα με ένα, όταν ο αδερφός μου και ο drummer μας που το γράψαν αυτό, το νομίζει λοιπόν, είχαν τελπά για θητεία. Ναι. Είχα κρατήσει μια μπάντα για κάποιες αναβλίες, τις οποίες είχε έρθει ο Ηλίας στον μπάσο, στη θέση του Άντι, ο Θωμάς τραγούδαγε που τραγουδάκησε το νομίζει λοιπόν. Και ο Γιώργος στα τύμπανα, που ήταν μαθητής του drummer του Γιώργου. Βέβαια, αυτή η φωτογραφία είναι πολύ μετέπειτα, ήταν για τις συναυλίες που κάναμε. Αυτό πήγαμε στο στούντιο να το γράψουμε με καλές προθέσεις. Δεν είχαμε αποφασίσει πώς, τι και, αλλά χωρίς να είναι γνώση μας, πήγαμε μια μέρα στο στούντιο, ήταν κλειδωμένα όλα, είχαμε εξαφανιστεί όλοι οι χολίβδες, κυκλοφόρησε. Χωρίς να έχουμε καμία επαφή με το remix, δεν κάναμε τίποτα στην παραγωγή. Δεν το είχαμε καν τελειώσει το άλμπουμ, όπως. Τέλος πάντων, είναι μια μαύρη ιστορία που δεν θέλω να το κάναμε αργάρα. Δυστυχώς όμως θαύτηκαν πολύ μεγάλα κομμάτια. Ναι, ναι, έχει 2-3 διαμάντια νομίζω εκεί πέρα μέσα, έτσι. Έχει πολύ καλά κομμάτια τα οποία έχουμε ορκιστεί να τα ξαναχογραφήσουμε κάποια στιγμή. Μακάρι, το ευχόμαστε. Είναι η αλήθεια ότι μου δίνεις κατά καιρούς πολλές πάσες για επόμενες ερωτήσεις. Και είναι η αλήθεια, αυτό όσον αφορά το επόμενο άλμπουμ που είπες μόλις τώρα, μας το ρώτησαν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σας ξέρουν προσωπικά και μάλιστα μου είπανε ότι ρώτα τους για το νέο το άλμπουμ. Ναι, είμαστε διαδικασία που... Και γράφουμε καινούργια κομμάτια συνέχεια, αλλά έχουμε τελειώσει και ένα πακέτο που πρέπει να πούμε στο στούντιο και πρέπει να δούμε το πώς θα το κάνουμε καλύτερα αυτό και με ποιες συνθήκες θα μπούμε. Ορίστε λοιπόν. Αυτό είναι νέο τώρα. Είναι φοβερό γιατί μετά από τόσα χρόνια, να μην ξεχνάμε κυρίες και κύριοι, ότι η τελευταία επίσημη δουλειά των Flames ήταν το 1996. Σωστά, Chris. Το In Agony Rise, ναι. Α, μπράβο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι περιμένουμε όλοι πώς και πώς αυτό το πράγμα, έτσι, ένα νέο άλμπουμ. Κοίτα, να σου πω κάτι. Το να γράφεις μουσική μπορεί να είναι εύκολο. Αυτό που πάντα λέω και λένε τα παιδιά είναι να καταλάβεις την εποχή. Αυτό που έκανε, που κάναμε το 80, που ήταν κάτι καινούργιο, είναι δύσκολο να το κάνεις τώρα και να ταράξεις πάλι τα νερά. Ήταν στην εποχή ακριβώς. Πρέπει να πιάνεις και την εποχή και την γενιά αυτή και το τι θες να πεις αυτή την εποχή. Έχω χωρίσει στο μυαλό μου τον κόσμο ένα δεκαετίες. 85-95, ας πούμε. 95-2000. Που βλέπω στη μουσική αλλαγές, αλλά όχι μόνο. Αλλάζουν καινοτροπίες, εμπειρίες. Νέοι άνθρωποι, έχει τύχει στις συναυλίες μας πλέον, έρχεται ο πατέρας με τον γιο του, ας πούμε. Και ο γιος σου παίζει κιθάρα. Είναι 19 χρόνια. Ναι, εγώ πρέπει να πω σε αυτό το νέο κάτι διαφορετικό, όχι αυτό που έκανε το 80 και το 90. Ακριβώς. Οπότε σε αυτά τα παιδιά που θέλουν τώρα να ασχοληθούν με τη μουσική, τι έχεις να τους πεις εσύ τώρα. Είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή. Τι να τον πεις τώρα, τον πιτσιρικά, που θα έρθει έτσι τρελαμένος να μάθει κιθάρα για να παίξει σε μεγάλη μπάντα αυτό που ονειρεύεται. Πέρα από αυτό είναι ότι υπάρχει εμπειρία, ας πούμε, άλλη γενιά η δική μας που δεν έβλεπε καθόλου live. Ναι. Α, μπράβο, τώρα έχουν και παραστάσεις. Μπράβο, αυτό δεν υπήρχε. Ναι. Τώρα έχει και όλα. Και ειδικά με την εμπορευματοποίηση υπάρχει show, υπάρχει αυτό το, υπάρχει το ψέμα του stage, πώς το κάνουμε, έχει γίνει θέατρο κανονικά. Και αυτό η νέα γενιά υπερχορτάσει σε όλα τα είδη, όχι μόνο στο δικό μας. Βέβαια δεν είναι άλλος ο κόσμος αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα ήθελα να κάνω μια επιστροφή στο αγνή ρίζα του θράσου του 80 όπως βγήκε τότε. Και το συζητάω και με άλλους μουσικούς. Έχει χαθεί από τότε η επαφή αυτό πως άρχισα, τι έπαιζα. Ακόμα στον τρόπο υπογράφησης. Μπαίνεις στο στούντιο, ας πούμε, εμείς είχαμε μάθει αλλιώς.
Τώρα είναι όλα αποστηρωμένα. Και άμα θέλεις να ακούγεται ανθρώπινο, υπάρχει ειδικό εφέ που σου κάνει το φάλτσο, ας πούμε, για να φαίνεται ότι δεν είναι ρομποτοποιημένα όλα. Αυτό όταν το πρώτο συνάντησα, λέω, wow, πολύ καλό, πολύ ξεκούραστο. Δεν το συζητάω. Όλοι όμως αρχίζω να θεωρώ, τώρα σου λέω προσωπικές μου αγνώμες. Πολύ, πολύ ωραία, σε ακούμε με πολύ προσοχή, είναι η αλήθεια. Και βέβαια ταυτόχρονα δεχόμαστε και κάποιες ερωτήσεις από τον κόσμο, είναι μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου. Παραδείγματος χάρη μου ρώτησαν τώρα για την συνεργασία με τον Φάνης, τέλος πάντων ο συνεργάτης μας, για τη συνεργασία λέει με τον τραγουδιστή των Bonfire, Klaus Lessmann, στο Rodon Club. Δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε. Πώς προέκυψε, λέει αυτό. Είχαμε τελειώσει μια συναυλία στο Ρόδο, δεν θυμάμαι τώρα τι και πώς. Είμαστε headliners, πρέπει να ήταν κάποιο δεκαήμερο. Και βλέπω κατά την έξοδο από τα backstage να έχει το Αλέξανδρος ο Ριχάρδος, ο αγαπητός και ναι, βέβαια, γνωστός. Με τον τραγουδιστή του Bonfire, ο οποίος είχε δει το live και τέλος πάντων ήθελε, εντάξει, είμαστε και στη Γερμανία κάπως γνωστοί, Γερμανός, από Γερμανία, ήθελε να γίνει μια συνεργασία με κάποιο κιθαρίστα, κάποιους μουσικούς, να κάνει μια αμερικάνικη περιοδία, το οποίο δεν προχώρησε, δεν ήθελε, εντάξει, ήταν για μένα πολύ εκείνη τη στιγμή η άποψη. Έπρεπε να, ήταν η ζωή μου ήδη αλλού, δούλευα αλλού, αυτό ήταν... Σε άλλο timing, bad timing θα έκαμε. Ναι. Και δεν θα το έλεγα, δεν το λέω, δεν το ξέρει κανείς, μου κάνει εντύπωση. Πού το ξέρει γιατί... αυτός τώρα και μας το είπε, όντως. Ο μόνος μάρτυρας αυτό ήταν ο Αλέξανδρος ο Ριχάρδος, ίσως θα είναι και κάποιοι άλλοι μπροστά που δεν τους ξέρω. Από το Ριχάρδο ίσως, ναι. Είναι συνεργάτης μας αυτός που έκανε την ερώτηση. Ναι, δεν είναι κάτι να πω. Έχουν γίνει συνεργασίες και κουβέντες με άλλες που ήταν πιο σοβαρές και αυτό είναι κάπως... Okay. Πάμε λίγο, ξέρεις τι, σε πιο προσωπικά θέματα, δηλαδή να δούμε λίγο και τον Χρήστο ως metalhead. Τι εννοώ, πες μου λίγο σε παρακαλώ πάρα πολύ, τα τρία πιο αγαπημένα σου άλμπουμ. Καλό. Από το metal ή από το metal. Α, θες να το δούμε πιο ειδικά, όχι από το metal, γενικώς. Κοίταξε, επειδή είμαι και δίδυμος στο ζώδιο, είναι δύσκολο να κάπου να με σταντάρει σε μένα, να σου σίγουρα μου έχουν χαρακτήρα, αυτά που ήμουν μικρός όταν τα άκουγα κι εγώ, σαν teenager, και με αυτά κι εγώ μάθαινα κιθάρα, ας πούμε, που τώρα βέβαια δεν τα ακούω. Ας πούμε, εμείς μεγαλώσαμε, μ' άρεσε ο Dave Murray, άκουγα Maiden, τα σόλα του Murray, με Diano. Ναι. Wow, αλλά αυτά σου μιλάγανε στην ψυχή μέσα, δεν έχει κάποιο... μουσική αξία, είναι συναισθηματικό. Βέβαια. Ή ο Dio. Γράψαμε με Dio, με Maiden. Και Dio, ναι. Όσο, και Sabbath ακόμα. Δηλαδή αυτά είναι η βασική. Τέτοια θα διάλεγες δηλαδή. Από Sabbath ποιο άλμπουμ θα διάλεγες? Όλα τα Sabbath. Μου βγάζανε ένα Sabbath, είναι μια ανταρκύλα από παλιά. Μια κοθήκλα. Εγώ τους έλεγα σαν ψυχεδελικό. Έτσι. Και αυτά πέσανε και στα κλαμπ που πηγαίναμε. Βέβαια. Δεν υπάρχουν τα κλαμπ, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη Γερμανία το ίδιο, δεν υπάρχει κανένα, όλα έχουν κλείσει στο όνομα του hip hop πλέον. Καλά, ναι, έχει γίνει... Να σου πω μια άποψη. Πες μου λίγο. Σαν μουσικός, αν θέλεις να είσαι στο χώρο ενεργός, δεν είναι καλό να ακούς αυτό που παίζεις. Πρέπει να έχεις πιο βαθιές άλλες επιρροές και άλλα ακούσματα. Από άλλους χώρους κιόλας. Για να μπορέσεις μετά να φτιάξεις κάτι original με όλα τα στοιχεία τα μουσικά που έχεις. Γιατί άμα ακούς συνέχεια Slayer από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα βγάλεις κάτι που θα μοιάζει με αυτό. Θα είναι ίδιο Slayer, ναι. Όσο και να μην το θέλεις, δηλαδή το παρατηρώ. Ό,τι ακούς, σου βγαίνει αυτό. Καλό είναι αυτό. Ναι. Καλό είναι αυτό και σαν συμβουλή για τους νεότερους, τέλος πάντων, ότι αν θες κάπου να προοδεύσεις, καλό είναι να ακούς και άλλα είδη, ξέρω εγώ, πέραν από αυτό. Open mind. Ναι. Εγώ θυμάμαι εκείνη την περίοδο του Sam of the Dead, για να καταλάβεις τώρα, άκουγα το soundtrack από τον Conan το Βάρβαρο. Από. Και έβγαλες από εκεί το
Το Σαμού, το Easter Fraud, ξέρω εγώ. Κι όμως. Ναι, μπορεί να μην έχει μουσική σχέση, αλλά έχει ψυχολογικό υπόβαθρο. Δηλαδή έχει το mood αυτό το... που σου, μου έδωσε στοιχεία και κλίμακες και τέτοια, αλλά δεν καταλαβαίνεις εύκολα αυτά, αλλά δεν είναι κάτι που άκουγα στο χώρο του thrash για να παίξω πάλι thrash. Άκουγα πάντα soundtrack, rock, hard rock. Ναι, ναι, ναι. Άμα. Πες μου λίγο, περάσαμε και μια κατάσταση έτσι λίγο περίεργη με αυτό με τον κορονοϊό. Όπως είπες και εσύ, αποκλείστηκες, μείναμε στο σπίτι, με λίγα λόγια. Τώρα πλέον είμαστε στο μένουμε ασφαλείς. Σε σένα προσωπικά, δεν ξέρω και στην πάντα γενικότερα, τι επιπτώσεις είχε το lockdown αυτό? Καταρχήν, χάθηκε η επικοινωνία με τον κόσμο σου γενικά. Θέματα επικοινωνίας δηλαδή. Αποκλεισμός, ναι. Εγώ ειδικά που είμαι και χωρίς τον αδερφό μου εδώ πέρα, δεν... Δύσκολο. Ούτε με την πάντα που ήθελα να βρεθώ, ούτε να παίξω του συνέντε. Ήταν κάπως άσχημο. Αλλά τώρα τι να πω, να σου πω, η πικρή γεύση αυτού είναι μήπως μας κοροϊδεύανε στο τέλος. Ναι. Υπάρχει και αυτό σαν άποψη. Ναι. Ότι το υποστήκα, εγώ δηλαδή, το πέρασα χωρίς λόγο. Για κάποιες φαρμακευτικές ή κάποιους. Ναι. Πώς λέγονται αυτοί οι νοσολόγοι, τι είναι αυτοί. Υπάρχει και αυτή η άποψη, ναι. Ναι, δεν υπάρχει ένα δική μου άποψη. Βλέπω και διαβάζω που είναι πολλών άλλων και όχι μόνο απλών και γιατρών και μεγαλογιατρών και νομπελιστών και. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρουμε όλο το πάζο. Ένα όνειρό σου έτσι λίγο να σε ρωτήσουμε, ποιον θα ήθελες να κάνεις, να συνεργαστείς μουσικά? Δεν θα ήθελα να είμαι με κάποιον που είμαι φαν, ας πούμε, ή το θαυμάζω, αλλά με κάποιον που να μου δώσει κάτι διάφορο, μουσικά. Ναι, δεν μπορώ να σου πούμε ποιον θα ήθελα, θα μπορώ να σου πούμε ποιον δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ με κάποιον το οποίο θα το έκανα επειδή είναι κάποιος πολύ διάσημος, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Ναι, γιατί άλλο η φήμη και άλλο άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει συνεργασία. Κοντεύουμε τέλος πάντων για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας από την άποψη ότι να μην κρατάμε κι άλλο και δεσμεύουμε και τον χρόνο του Χρήστου. Ξέρεις, ήθελα να σε ρωτήσω όσον αφορά τον εξοπλισμό σου. Είδα ότι κλασικά, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί και εμείς έτσι μάθαμε από παιδιά, χρησιμοποιούμε Marshall ενισχυτές, οι οποίοι νομίζω ότι γενικότερα και οι Marshall ενισχυτές είναι συνυφασμένοι με τον ήχο των Flames. Ποιος είναι γενικότερα ο εξοπλισμός σου? Πες μας έτσι όσον αφορά τα πετάλια σου, τις προενισχύσεις σου, την αγαπημένη σου κιθάρα, το στυλ κιθάρας, ξέρω εγώ. Στις συναυλίες, και το έβλεπα και σε άλλες μπάντες όταν στην αρχή, βγαίνω τελείως ξεβράκοντος. Με ένα πετάλι στην αρχή, ένα tube screamer, ξέρω, για ενίσχυση και με τον ήχο, το νόγκο που έδινε το Marshall. Και ήταν αρκετά καλό. Όποτε το έκανα αυτό, είχα πάντα καλό ήχο. Όποτε έβαζα πετάλια, μπουκόρανα πράγματα. Ήταν ο χαμός. Πιστεύω στην απλότητα. Έχω χρησιμοποιήσει πολλά. Είχα ένα voodoo valve την περίοδο του Ινάγκον Ιράες, όπου είχε φοβερά εφέ και έβγαινα και στα live αυτά. Στα αργά κομμάτια ειδικά δεν είναι πολύ φοβερό, έφυγε μέσα πράγματα. Στο στούντιο ηχογράφηση αλλάζει. Ναι. Ας πούμε, άλλο πράγμα. Ηχογράφηση με το Marshall, τον κουκουλώνεις με κουβέρτα για να πάρεις το μικρόφωνο από μέσα άλλο ήχο. Βασικά, στην απλότητα πιστεύω βρίσκεται ο καλός ο ήχος. Με έχεις πιάσει τώρα αυτή η ερώτηση πολύ επίκαιρη, γιατί είναι έχω στο μυαλό μου συνέχεια. Μια καλή δυνατή κιθάρα με ένα πολύ καλό δυνατό μαγνήτη. Έχω EMG81. Έναν ήχο που να έχει δύναμη, αλλά όχι να είναι πολύ φτιασίδικος από εφέ. Μου λείπει ένα πετάλι, ουά, για τα σόλα μου. Ένα ουά για τα σόλα, ναι. Για να κάνει χαμό στο live αυτό. Το βγαίνω χωρίς. Και τα τελευταία χρόνια έχω να μπω σε μια πεταλιέρα η οποία έχω κλειδώσει εγώ έναν ήχο. Δεν είναι ότι χρησιμοποιώ την Boss όπως την έχουν φτιάξει. Έχω βάλει εγώ από επειδή παίρνει ήχους. Απάντως βγάζει κάπως για τα live, κάπως κομπρεσαρισμένο όπως τον θέλουν οι χολίπτες για να μην γκρινιάζουν. Τελευταία συναυλία που κάναμε πριν δύο χρόνια στα Τρίκαλα,
στο Χορζάπ, το φεστιβάλ. Το Χορζάπ του Chris Doukas ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Το είχα χρησιμοποιήσει και όντως ήταν ο ήχος πάρα πολύ καλός. Πάντως για τον ήχο που λες τα όργανα, θέλεις μια δυνατή κιθάρα και ένα πρωτόγωνο καθαρό ήχο. Και αυτό θα το κολλήσω με αυτό που είπα πριν, ότι αν έγραφα κάτι θα γίναγα στις ρίζες του το 85. Δηλαδή, ναι, σε εκείνο τον ήχο. Την κιθάρα, άμα ακούνε μουσική, έναν τόνο παρακάτω σε ρε, επειδή το κάνουν όλοι, όγκο και τέτοια. Όντως, ναι, όμως δεν είναι αυτό, αυτό που, που μίλαγε για μένα. Ναι, ναι, όγκος καλά, να σημείωνε, με τράβαγε κάπως από εδώ, κάπως από εκεί. Όχι, θα πάω ξανά όπως ήμουν σε μη. Σε μη, κλασικά ρε παιδί μου και ναι. Θα βάλω τον προενισχυτή του Marshall ή του όποιου ενισχυτή. Και άμα βρεις και ένα πεταλάκι Metal Zone που λέει ο λόγος, θα σε μια χαρά. Όχι τόσο βρωμικό, αλλά ο Ingle είναι καλός που μετάξει από μόνος με προενίσχυση. Τι είναι καινούριο. Αυτό ο Marshall, αυτός ο Marshall, ο οποίος δεν φτιάχτηκε για φράση, ήταν ένας hard rock, ήταν metal ενισχυτής. Και από αυτό το αγνό θα βγάλω αυτό που πρέπει. Εγώ με τα λάθη μου, με το χρόνο μου που θα τρέμει, επειδή έχω τρελαθεί στην ηχογράφηση και δεν θέλω τώρα να έχω τον ηχολήπτη που να μου λέει αυτό που φτιάχνει, αυτό θα είναι όλα ίδια, ένα παίξιμο, μια... δηλαδή παίρνω μια... ένα σπαθί και κόβω οριζόντια, ας πούμε. Δεν το θέλω αυτό. Είπαμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα, μια έτσι κουβέντα εκβαθέων θα λέγαμε και εφόλης της ύλης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για την τιμή που μας έκανες. Εγώ ευχαριστώ. Η τιμή είναι όλη δική μου. Σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να μας πεις τα τρία αγαπημένα σου τραγούδια των Flames. Το Legend πάντα άγγιζε από το πρώτο. Ευαίσθητες μουσικές μου χορδές. Είναι πολύ μεγάλο τραγούδι, είναι φοβερό τραγούδι αυτό. Δεν έχουν σχέση με τη μουσική, έχουν σχέση με τις εμπειρίες που έχω. Μ' αρέσει το Some of the Dead γιατί έπαθα μια κρίση όταν το ηχογραφούσα. Έπαθα ένα μπερσέκ και μόνο εγώ το καταλαβαίνω πώς έχω γράψει το τραγούδι. Με αγριοκοίταγε ο Τράμερ, ας πούμε, τι κάνεις, ας πούμε, Έλεος. Τι γράφουμε τώρα, το Easter Throne. Μ' αρέσει το Easter Throne γιατί. Γράφτηκε και σε μια περίοδο που ξεκινάγαμε, ήταν μια δύσκολη εποχή το ξεκίνημα για να καταλήξουμε στον πρώτο στο δίσκο το Σάμο, βέβαια. Δεν είναι δύσκολο το τρία κομμάτια μου. Μ' αρέσει μια προσπάθεια. Τα είπες ήδη βέβαια, είναι η αλήθεια, έτσι. Εδώ που τα λέμε. Διασκευή στους Μπάθοροι μ' αρέσει. Καλή είναι η διασκευή στους Μπάθοροι, ναι, όντως. Πάρα πολύ γιατί μπήκαμε στο στούντιο, μπαμ, και βγήκαμε έτσι με τη μία και βγήκε αυτό το... Πολύ ωραία δουλειά είναι και πολύ καλή διασκευή, είναι εξαιρετική. Θα την ακούσουμε σήμερα, βέβαια. Το οποίο βγήκε έτσι, μπαμ, straight, κατευθείαν. Δεν... Αυτό είναι. Ναι, αλλά θα ήσασταν προπαρισμένοι, θα ήσασταν έτοιμοι τώρα, δεν πας έτσι μπαμ, αέρα, εννοείται. Σε αυτό όχι, είμαστε προπαρισμένοι για άλλα. Γράφαμε τότε... Αυτό βγήκε μέσα από ψυχή, δηλαδή ήταν ρε παιδί μου, επιτέλους να παίξουμε κάτι άλλο, να πούμε, για να γουστάρουμε εμείς. Ωραία, 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 τα κρατάμε όλα αυτά. Ήταν μια πρωτοβουλία από το Metal Invader τότε και να είναι καλά τα παιδιά, ήταν πολύ έξω. Μια πολύ χαρά, καλή. Μια χαρά. Ναι, ωραίες εποχές. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα και πραγματικά. Κάναμε πολύ ωραία κουβέντα και σίγουρα θα έχουμε και στο μέλλον να πούμε και άλλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Chris. Σήμερα είπαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ούτε και εγώ το περίμενα, ότι έχουμε να περιμένουμε άλμπουμ από Flames. Σωστά. Αυτό είναι το νέο της ημέρας, θα λέγαμε. Βεβαίως, η μουσική υπάρχει. Το θέμα είναι να συντονιστούμε και να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να το αποδώσουμε αυτό καλά. Έχει μεγάλη σημασία η απόδοση. Μελετάω, ας πούμε, και εγώ τον εαυτό μου για να μπορέσω να το αντεπεξέλθω στην ηχογράφηση. Το ευχόμαστε δηλαδή... και το περιμένουμε πραγματικά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι που μιλήσαμε μαζί σου. Εμείς θα συνεχίσουμε βέβαια με Some on the Dead και Eastern Front. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, Chris. Γεια σας. Εσένα και όλα τα παιδιά που ακούνε την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Γεια σου, Chris. Γεια σας, παιδιά. Γεια.
Λοιπόν, αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Chris Kirk, σε μια πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε μαζί, Eastern Front, για όλους εσάς. Thank you.